Αυτές είναι οι πρώτες αγωνιστικές των πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Κέρκυρας. Θα έχουμε το χρόνο να τα λέμε. Πάμε τώρα, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να σας πω και κάτι, το οποίο βέβαια όταν λέω κάτι δεν το λέω πάντα, το ψάχνω, το τεκμηριώνω. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν έγινε μία συνεργασία Κασιόπης ΑΟ Κέρκυρα. Υπήρχαν και θετικά σχόλια, υπήρχαν και αντιδράσεις. Θεμητό είναι αυτό. Θεμητό γιατί τόσα χρόνια, έτσι, όταν κάποιος φιλάθλος έχει ζήσει την ιστορία του ΑΟ Κέρκυρα, έχει βαδίσει μαζί του αυτά τα χρόνια, είναι φυσικό κάπου να του κακοφανεί αυτή η συνεργασία. Αυτή η αιμομιξία, να την πω έτσι. Αυτό είναι θεμητό. Αυτό είναι θεμητό και αν θέλετε τη δική μου άποψη, τη δική μου γνώμη, την έχω ξαναπεί, εγώ θα προτιμούσα τον ΑΟ Κέρκυρα στη ΓΑΜΑ Εθνική, προσωπική άποψη εκφράζω, παρά να γίνει οποιαδήποτε αιμομιξία. Είναι θεμητό και ίσως και δικαιολογημένα κάποιοι να λένε αυτό το πράγμα και να αντιδράνε. Όμως, από το σημείο αυτό μέχρι να βγαίνεις και να λες διαλύσατε τον ερασιτέχνη που είναι ο ερασιτέχνης, έχει μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Τι θα πει ο ερασιτέχνης? Τώρα διαλύθηκε ο ερασιτέχνης. Ρωτάω, τώρα αφανίστηκε ο ερασιτέχνης από Κέρκυρα ή αφανίστηκε πριν από κάποια χρόνια όταν η Κέρκυρα μετετράπη σε ΠΑΕ Κέρκυρα, σε ΠΑΕ ΑΟ Κέρκυρα? Ρωτάω. Και αυτό το λέω με το εξής σκεπτικό. Μπορεί να κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, κάποιος να βγει και να μου πει, με επιχείρημα όμως κάνεις λάθος. Εάν λοιπόν ισχύει αυτό το οποίο μου έχει πει νομικός του ποδοσφαίρου, ότι οι ομάδες, οι κατά καιρούς ομάδες K20, K17 και K19 δεν ανήκουν στον ερασιτέχνη ΑΟ Κέρκυρα, αλλά είναι τμήματα υποδομής της ΠΑΕ, της εκάστοτε ΠΑΕ, τότε ανατρέπονται όλα. Και ανατρέπονται όλα γιατί τότε κάποτε λοιπόν, όταν πρωτόγινε ΠΑΕ ΑΟ Κέρκυρα για πρώτη φορά, κάποιοι δεν φρόντισαν να διατηρήσουν την ομάδα του ερασιτέχνη ΑΟ Κέρκυρα. Ερασιτέχνης υπάρχει, υπήρχε και υπάρχει. Αλλά πώς υπήρχε? Με τα τμήματα, με τις ακαδημίες που έλαβαν μέρος στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κέρκυρας, παιδικό, προπαιδικό, junior, αυτά υπήρχαν. Είναι ο ερασιτέχνης αυτός. Και τα τελευταία χρόνια με την προσθήκη του τμήματος στίβου. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί που κόπτονται σήμερα για τον ερασιτέχνη, που ήταν τόσα χρόνια να μιλήσουν για τον ερασιτέχνη, λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, πού ήταν τόσα χρόνια, γιατί δεν βγήκανε τότε και που έγινε η Κέρκυρα ΠΑΕ να πούνε, πού πάτε? Άλλο αφημεί η ΠΑΕ ΑΟ Κέρκυρα και άλλο αφημεί ο ερασιτέχνης. Θέλουμε και τον ΑΟ Κέρκυρα να παίζει εκεί, στο τοπικό, στη Δέλτα Εθνική, στο ερασιτεχνικό. Έτσι. Και μη βγει κάποιος και μου πει, γιατί μου το έχει πει και αυτό κάποιος, μα ήταν, λέει, ο ΑΟ Κέρκυρα 96. Ποιος ΑΟ Κέρκυρα 96? Ο ΑΟ Κέρκυρα 96 δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 96-97, όταν πρωτοανεβήκαμε δεκαετία 90 στην ΓΑΜΑ Εθνική με καινούριο καταστατικό, και μάλιστα, επειδή το έχω ψάξει το θέμα, δεν μιλάω στον αέρα, με το καταστατικό του Αστέρα Κέρκυρας, τροποποίηση του καταστατικού Αστέρα, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα με άλλο αφημί, και σκοπό είχε αυτή η ομάδα, ο ΑΟ Κέρκυρα 96, να προωθεί ταλέντα προς τη μεγάλη ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα. Κάτι σαν φυτώριο δηλαδή. Δηλαδή όπως είναι σήμερα ακριβώς ο Όλυμπος και η Θήλε. Έτσι, μην μπερδεύουμε τον ΑΟ Κέρκυρα 96 με τον ερασιτέχνη ΑΟ Κέρκυρα. Κλείνοντας λοιπόν, και σας θέτω αυτόν τον προβληματισμό, και καλό θα είναι να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, ο ΑΟ Κέρκυρα λοιπόν δεν έμεινε αδρανής τώρα. Δεν αφανίστηκε τώρα, κύριοι. Για μένα, εάν ισχύει αυτό ο συλλογισμός, και με την προϋπόθεση ότι είπαμε οι K20, 19, 17 ανήκουν στα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ και όχι στον ερασιτέχνη, αφανίστηκε και αδρανοποιήθηκε από το 2002, 2003, 2004. Τότε που δεν φρόντισαν κάποιοι
να κρατήσουν την ομάδα την αεραστεχνική και να την παίζουν σε, να παίζει σε χαμηλότερη κατηγορία. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα.